Καλημέρα κύριε Μαρούπα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς πώς είστε? Εδώ, στην πάλι και στον αγώνα. Στην πάλι και στον αγώνα, και να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αυτή με το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη σήμερα. Ο ριζοσπάστης κάνει λόγο για επικίνδυνες εξελίξεις σε Αιγαίο και Μεσόγειο. Αναφέρεται, και το λέω για τους ακροατές μας, στην κατάθεση συντεταγμένων στον ΟΗΕ και στο μνημόνιο κατανόησης με τη Λιβύη, στα οποία προχώρησε η Τουρκία κλιμακώνοντας την ένταση. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μαρούπα, για αυτή την ανησυχία που εκφράζει το ΚΚΕ. Έβγαλε και νεότερη ανακοίνωση εκτός από το πρώτο σελίδο της εφημερίδας. Ναι, έβγαλε και σήμερα, ναι. Ναι. Κοιτάξτε, εδώ πέρα παρατηρούμε ότι η Τουρκία κλιμακώνει την επιθετικότητά της, όπως και εσείς αναφέρατε. Mm-hmm. Με αυτή την κίνηση που έκανε να υπογράψει αυτό το μνημόνιο κατανόησης με τη Λιβύη σχετικά με τα θαλάσσια σύνορα, το οποίο αφισβητεί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, αγνοώντας ακόμα όχι μόνο αυτά που ξέραμε τώρα, Καστελόριζο και μια σειρά άλλα μικρά νησιά, τα οποία επίσης έχει άδικο η Τουρκία, mm-hmm. αφισβητώντας ακόμα και ξεπερνώντας το γεγονός ότι υπάρχει η Κρήτη. Mm-hmm. Που έχει και αυτή, θαλοκρηπίδα κτλ. Το λέμε αυτό και μας ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Άμα δει κανείς όλη τη μεγάλη εικόνα του τι ασκεί του κριτήριου εξωτερική πολιτική, θα δούμε τα γεωτρύπανα στην Κυπριακή ΑΟΣ και την αμφισβήτηση και παραβίαση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το γεγονός ότι σήμερα στην Κύπρο προωθείται ακόμα πιο αποφασιστικά ένα σχέδιο διχοτόμησης του νησιού. Mm-hmm. Θα δούμε στη μεγάλη εικόνα τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις που υπάρχουν στον ελληνικό εναέριο χώρο, στο θαλάσσιο χώρο, στο Αιγαίο. Θα δούμε συνολικότερα την επέμβαση στη Συρία, η οποία συνεχίζεται από την Τουρκία, και γενικότερα μια πολύ μεγάλη και ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στην περιοχή. Ναι. Και τα λέμε όλα αυτά, γιατί εδώ πέρα είναι σαφές ότι η τουρκική αστική τάξη, όπως λέμε εμείς, προωθεί ένα γενικότερο σχέδιο, προσπαθεί ήδη να αναβαθμίσει τη θέση γεωστρατηγικά στην περιοχή, διεκδικώντας ακόμα και δάση και αλλαγές συνόρων, όπως έχουν πει ρητά. Και έχει πει και ο ίδιος ο Ερντογάν, ακόμα και με την παρουσία του στην Ελλάδα, που είχε αφισβητήσει τη συνθήκη της Λοζάνης. Και συνεκμετάλλευση του πλούτου, έτσι. Και όλα αυτά τα αιτήματα. Mm-hmm. Και το λέμε αυτό και μας ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί την ίδια στιγμή και η σημερινή κυβέρνηση της Δημοκρατίας, όπως έκανε πριν και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, καλλιεργούν τον εφησυχασμό. Ότι τάχα δεν τρέχει τίποτα, ότι αυτά τα κάνει η Τουρκία για εσωτερική κατανάλωση. Το οποίο αποδεικνύεται ένα μεγάλο ψέμα. Δεύτερο, αποδεικνύεται ένα μεγάλο ψέμα και μια πολύ μεγάλη αυταπάτη για όποιον ακόμα το πιστεύει. Το γεγονός ότι μπορούμε μέσα από το ΝΑΤΟ, με τη συμμαχία με τις ΗΠΑ, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τάχα να προστατευτούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Έχει γίνει φανερό ότι αυτές οι δυνάμεις, η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αποτελούν μέρος της λύσης του προβλήματος, αποτελούν μέρος της αιτίας του προβλήματος. Πάντως, κύριε Μαρούπα, εδώ υπάρχει και ο αντίλογος που λέει: αν δεν μπορούν να προστατευτούν μέσα από αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς, πόσο μάλλον αν δεν είμαστε σε αυτούς τους οργανισμούς, ναι, μπορούμε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Θα σας πω. Καταρχήν, σήμερα τα σημερινά γεγονότα ποια είναι? Ότι ένα μεγάλο παζάρι που γίνεται κυρίως από τις ΗΠΑ και την Τουρκία, επιδιώκοντας να κρατήσει την Τουρκία στο δυτικό άρμα, να το πούμε έτσι, και επειδή και η Τουρκία έχει και αναπτύξει και τις σχέσεις με τη Ρωσία, αυτό το παζάρι δείχνει ότι στην πρόθεση αυτών των σχεδιασμών η χώρα μας χάνει. Πώς θα το πούμε? Μπαίνουν θέματα στην διαχείριση του Αιγαίου, αμφισβήτηση το ποιος έχει τις φυτοπαραγωγικές πηγές. Σε αυτό το έδαφος κλιμακώνει την επιθετικότητα της Τουρκίας. Δεύτερο, πρόσφατο γεγονός. Βγήκε ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ, ο κύριος Μπέρνς, το θυμόμαστε όλοι, αντίστοιχο του μνήμη της Αμερικάνος πρέσβης, ο οποίος δήλωσε ρητά πριν από λίγες εβδομάδες ότι αν υπάρξει σύραξη Τουρκία-Ελλάδα. Δεν θα σταθεί η Αμερική στο πλευρό της Ελλάδος, ναι. Ναι, το οποίο το καταλαβαίνει και ένα μικρό παιδί, απλά αυτό να τα ακούει και ένας κόσμος, ο οποίος έχει αυταπάτη ότι τάχα η συμμετοχή μας εκεί πέρα μας ευνοεί. Δεν μας ευνοεί. Η συμμετοχή μας σε αυτούς τους οργανισμούς ευνοεί το μεγάλο κεφάλαιο που του επιτρέπει να κάνει business γύρω-γύρω. Στο όνομα της συμμετοχής στο ΝΑΤΟ, στο όνομα της εκπλήρωσης στρατηγικών υποχρεώσεων, που για το λαό μας σημαίνει μάτωμα, για το λαό μας σημαίνει και οικονομικό μάτωμα με τα λεφτά που δίνουμε για το ΝΑΤΟ, και στην κυριολεξία μάτωμα με τη συμμετοχή σε μια σειρά αποστολές εκτός συνόρων. Και τέλος, από τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ έχουμε συγκεκριμένη ιστορική πικρή πείρα. Δικτατορία 67-74, που είχε τη στήριξη του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Mm-hmm. Κύπρος, υποκατοχή το 37% του νησιού. Γκριζάρισμα του Αιγαίου. Κοινός χώρος. Ο κύριος Στολτεμπέργκ σε μια αποστροφή του είχε πει ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι δικηγόροι να κάτσουν να δουλεύουν τα σύνορα. Κοινός επιχειρησιακός χώρος, ό,τι θέλετε βρείτε τα. Άρα λοιπόν, ούτε τα δικαιώματα μας
χώρα μας μεγαλώνουν την εμπλοκή της, γιατί σήμερα κοιτάξτε, τι συμβαίνει με τη χώρα μας στην περιοχή. Έχουν αυξηθεί οι βάσεις, ειδικά την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα συνεχίζει αυτή η προσπάθεια. Έχουμε τη Συμφωνία ΗΠΑ Ελλάδα, η οποία αναβαθμίζει αυτή τη συνεργασία σε βάρος του λαού μας. Η χώρα μας είναι ένα μεγάλο ορμητήριο για να προχωρούν τα αμερικανονατικά σχέδια. Και σε αντάλλαγμα τι έχουμε? Απειλές από την Τουρκία και όχι μόνο. Και οι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι μια χώρα η οποία πιθανά θα φιλοξενήσει πυρηνικά, είτε τις εγκαταστάσεις υπάρχουν στον Άραξο, αποτελεί στόχο. Επίσης, μας κάνανε οι Ρώσοι αξιωματούχοι υπόμνηση ότι κοιτάξτε να δείτε, εσείς που πάτε τόσο πολύ με τους Αμερικάνους, δείτε τι πάθανε οι Κούρδοι της Συρίας. Σύμμαχοι των Αμερικάνων που σήμερα είναι στο έλεος των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Τι πιστεύει, κύριε Μαρούπα, το κουκουέ, ποια είναι η εναλλακτική δηλαδή? Τα λέμε όλα αυτά γιατί σε αυτόν τον δρόμο που είμαστε, έτσι προχωράει η δουλειά. Όλες αυτές τις δεκαετίες. Και όπως λέει και ο λαός μας, αυτή η στάνη, αυτό το γάλα αλλάζει. Αυτό δεν αλλάζει. Επομένως, η λύση για το λαό μας είναι η ανάπτυξη της πάλης για να μπορέσει να αποδεσμευτεί από τους οργανισμούς. Σήμερα να μπορέσουμε και να παλέψουμε να μην είναι η χώρα μας ορμητήριο θανάτου. Μας μπλέκει σε μεγαλύτερες περιπέτειες. Να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε να επιστραφούν πίσω οι αποστολές των ενόπλων δυνάμεων που είναι στο εξωτερικό, οι οποίες δεν είναι για την υπεράσπιση των συνόρων. Η δέσμευση, για παράδειγμα, της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ότι θα επιδιώξει να στείλει φρεγάτα στον Περσικό δεν έχει να κάνει με την προάσπιση των συνόρων των ελληνικών και τη ζωή του λαού μας. Σε αυτή τη γραμμή και σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί η χώρα μας πραγματικά να αναζητήσει εκείνες τις συμμαχίες, τις διακρατικές, οι οποίες θα είναι αμοιβαία αποφελής για όλους τους λαούς. Και να μπαίνουμε σε αυτά τα παζάρια των υπεριαλιστών, που είναι δεδομένο ότι θα μας έχουν θύμα. Γιατί σήμερα μπορεί να προσκολιόμαστε, αλλά ειδικά στην περιοχή συγκρούνται πάρα πολύ μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες έχουν δείξει ότι δεν έχουν κανένα δισταγμό να συγκρουστούν ακόμα και αέροπλα σε περιοχές. Και το γεγονός ότι μια πλούσια χώρα όπως η Συρία, εδώ και 9 χρόνια, σπαράσεται από τον πόλεμο, από την προσπάθεια διαμελισμού της. Ένα πόλεμο που συνεχίζεται παρά την ήττα του ISIS, που ήταν το πρόσχημα σε κάποια φάση. Με συμμαχίες στην περιοχή να διατάσσονται και να διατάσσονται, δείχνει ότι το μπλέξ αυτό το παιχνίδι δημιουργεί κινδύνους. Άρα, μακριά από εκεί και εκεί πέρα είναι η λύση και η προοπτική του λαού μας. Μου δίνετε και την δυνατότητα και την ευκαιρία τώρα, κύριε Μαρούπα, να θυμίσω ότι σήμερα είναι και η Διεθνή Ημέρα Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Μάλιστα. Ξεχνάμε αυτό. Υπάρχουν σημαντικές δραστηριότητες κατά το κόμμα μας σε αυτήν την κατεύθυνση. Ναι. Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Η πολιτική, ειδικά των ΗΠΑ, έχει αποφρασίνει ακόμα περισσότερο την πολιτική του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Εμείς εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό και καταδικάζουμε τις πολιτικές εκείνες και των ελληνικών κυβερνήσεων που δίνουν αέρα στα πανιά του Ισραήλ. Γιατί τέτοιες σχέσεις αναπτύσσει και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας και ανέπτυξε ιδιαίτερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε τώρα λίγο, αν μου επιτρέπετε, στον χώρο της οικονομίας. Έχουμε το φορολογικό νομοσχέδιο. Εσείς λέτε ότι θα το καταψηφίσετε. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτό το νομοσχέδιο βάζει τα θεμέλια για την οικονομική αναγέννηση της χώρας και στοχεύει στη φορολογική ελάφρυνση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Και πριν από λίγο διάβαζα μία ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, οι οποίοι κρίνουν θετικά αυτό το σύνολο του νομοσχεδίου και λένε ότι δίνεται φορολογική ανάσα και για πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν νέοι φόροι, διατάξεις νέων φόρων. Τι λέτε? Λέμε το εξής. Πρώτον, αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο δεν ανατρέπει την πολύ μεγάλη εικόνα που λέει το εξής, ότι τα τελευταία χρόνια τα εργατικά λαϊκά στρώματα πληρώνουν 93-94% των φόρων και οι μεγάλες επιχειρήσεις, αυτοί που σπράττουν μερίσματα, πληρώνουν το υπόλοιπο 6-7%. Αυτό το γεγονός δεν ανατρέπεται με αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο. Μάλιστα, το λόγο φορολογικό νομοσχέδιο προωθεί μια σειρά φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο εξόφθαλμες, με μείωση της φορολογίας των κερδών ακόμα περισσότερη, από 28-24%, για παράδειγμα, η μείωση της φορολογίας των μερισμάτων από 10-5% και μια σειρά άλλες διατάξεις ευνοϊκές για το κεφάλαιο, οι οποίες θα μετακυλιστούν στο λαό. Πώς θα μετακυλιστούν στο λαό, θα το δούμε. Γιατί την ίδια στιγμή που προβλέπει αυτές τις φοροελαφρύνσεις που είναι σαφείς για το κεφάλαιο, ο προϋπολογισμός προβλέπει αυξημένα έσοδα και από την έμεση φορολογία και από άλλους τρόπους. Βέβαια, γίνεται και αναφορά σε κατάργηση και της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτιδεύματος και του έμφυα, φαντάζομαι, μακροπρόθεσμα, δεν ξέρω. Το γεγονός, σας αναλέω, είναι ότι θα υπάρξουν τρύπες, γιατί ενώ προβλέπουν με σαφήνεια μειώσει τη φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου, αυτά που προβλέπουν για τα φτωχά λαϊκά στρώματα είναι ψίχουλα, τη τάξη από 2-20 ευρώ το μήνα ελάφρυνση
Και εδώ πρέπει να δούμε ότι δεν μηδενίζει το κοντέρ. Μιλάμε στο ρευστικά τα χρόνια της κρίσης, έχουμε πληρώσει τα μεγαλοκέφαλά μας και ταυτόχρονα προβλέπει ο προϋπολογισμός αυξημένα φορολογικά έσοδα. Το ερώτημα είναι απλό, είναι απλά μαθηματικά. Αν προβλέπουν αυξημένα φορολογικά έσοδα για το μεγάλο κεφάλαιο που προβλέπονται μείωση φόρων, πού θα προκύψουν. Δεύτερο θέμα που θέλουμε να θέσουμε. Mm-hmm. Το επιχείρημα της κυβέρνησης, ένα δεύτερο επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι η μειώνωση φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο δεν είναι μειώνωση στην ανάπτυξη. Και εδώ ο λαός μας να ψηλιαστεί και να δει ότι αυτή η ανάπτυξη για την οποία μας λένε έχει ως όρο και προϋπόθεση τα χτυπημένα εργασιακά δικαιώματα. Και όχι μόνο. Στην ίδια στιγμή που αυτή η πολιτική βλέπετε στο ασφαλιστικό να γίνεται μια νέα επίθεση. Να μένει στον αέρα το τι συντάξεις θα έχουμε, το τι περίθαλψη θα έχουμε, το τι νοσοκομεία θα έχουμε. Αυτά είναι τώρα συμπεριλές εξελίξεις που τρέχουν παρά τις υποσχέσεις. Ναι. Βλέπουμε σε χώρους δουλειάς που συμβαίνουν μεγάλα επενδυτικά έργα, οι όροι εργασίας να γίνονται ολοένα και χειρότεροι. Εμείς, για παράδειγμα, εδώ στον Πειραιά, έχουμε το παράδειγμα με την επένδυση στο λιμάνι, mm-hmm. που πατάει πάνω σε ατομικές συμβάσεις, σε σκόντρα στα μέτρα υγιεινής ασφάλειας, στην εντατικοποίηση της δουλειάς, στην άρνηση να απογραφεί η συλλογική σύμβαση εργασίας, στην κατάργηση των βαρέων καθηγητών. Τα λέμε αυτά γιατί την ίδια στιγμή που δίνουν αβέρτα στο κεφάλαιο, και αυτό εκφράζει ο προϋπολογισμός και εκεί εντάσσεται το φορολογικό νομοσχέδιο, για το λαό μας του λένε αυτά τα ψίχουλα λίγο να βελτιωθούν και να είσαι ευχαριστημένος, μη μιλάς και γι' αυτό αντιμετωπίζει καταστολές γενικότεροι. Κατανοητός ο λόγος που θα το κατοψηφίσετε. Και πρέπει να σκεφτούμε πώς αξίζει να ζούμε. Κύριε Μαρούπα. Να ζούμε με την αγωνία του αν θα έχουμε δουλειά αύριο, με την αγωνία του αν θα έχουμε γιατρό αύριο, με την αγωνία του πώς θα ζήσουν τα παιδιά μας αύριο. Νομίζουμε δεν μας αξίζει να ζούμε. Ήθελα λίγο να αναφερθούμε σε ένα περιστατικό για να κλείσουμε και τη συνομιλία μας με αυτό. Με την επεισοδιακή προχθεσινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και τον καυγά ανάμεσα στον κύριο Πρωτούλη και στον Θάνο Τζίμερο της Δημιουργίας ξανά. Ξέρετε, συζητώντας το και με συναδέλφους έτσι και με διάφορους, διατυπώθηκε η άποψη ότι το ΚΚΕ ίσως και να πέφτει σε μια παγίδα για την προβολή κάποιων ανθρώπων, έστω και μέσω αυτής της αρνητικής, τέλος πάντων, διαφήμισης. Ποια είναι η δική σας θέση? Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτον, να σας πω ότι έχει βάλει και μια ανακοίνωση η διοίκηση της περιφέρειας, η οποία είναι επίσης απαράδεκτη, που τηρεί στις αποστάσεις από αυτό το γεγονός. Ναι. Η διοίκηση του κ. Πατούλη, ο οποίος ήταν και απόν από τη συγκεκριμένη συνεδρία. Mm-hmm. Δεύτερο. Ο Τζίμερος είναι ένας ναζί με κουστούμι, όπως το χαρακτήρισε και ο Γιάννης ο Πρωτούλης. Mm-hmm. Αυτό είναι. Και μόνιμα προκαλεί με μετικό αντικομουνισμό σταθερά. Γι' αυτό λέμε πως πέφτεται σε κάποια παγίδα για την προβολή των θέσεων, ας πούμε, του κυρίου Τζίμερου. Εντάξει, ο κόσμος μπορεί να καταλάβει και να κρίνει και να κάτσει και να δει και για τον λόγο και το οποίο έγινε ο καυγάς. Mm-hmm. Εκείνη την ώρα συζητώντας στο Περιφερειακό Συμβούλιο ένα αίτημα σχέση με το ΕΓΑΛΕΟ. Και τη δυνατότητα, επειδή εκεί πέρα θα κάνανε μια γιορτή, θα συστολίζαν το δέντρο, τα καταστήματα να μείνουν αυτά μέχρι τις 11 το βράδυ. Δηλαδή να καταστρατηγηθεί το ωράριο των εμποροϊπαλλήλων, που τους έχουν κόψει τις Κυριακές στην προηγούμενη κυβέρνηση, που υπάρχουν εντατικοποίηση. Λες και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν οικογένειες να πάνε και αυτοί να γιορτάσουν. Και βάλαμε το θέμα να μην προχωρήσει αυτό το μέτρο. Και σε αυτό το θέμα, ο Τζίμερος, ένας ναζί εκπρόσωπος του κεφαλαίου, άρχισε να βγάζει αυτές τις κραδιές, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των μεγαλεμπόρων. Αυτό να δει ο κόσμος, να δει τι εκφράζουν αυτές οι δυνάμεις, δεν έχουν θέση, πρέπει να μαυριστούν, να καταψηφιστούν και επιβεβαιώνει ότι αυτό που λέμε φασισμός και ακροδεξιά μπορεί να μην εκτός βουλής και καλώς μην εκτός βουλής με τη Χρυσή Αυγή, αλλά υπάρχει σαν χώρος, κινείται, είναι ο πρωτοκεφαλαίος σε εφεδρεία και από αυτή τη σκοπιά ο λαός μας διαπαγγελθεί και να δυναμώσει την πάλη. Για το συγκεκριμένο περιστατικό, νομίζω είναι σαφές ότι μιλάμε για ένα ναζί φασίστα που πρέπει να έχει την ομόθυμη καταδίκη όλων μας. Των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Κύριε Μαρούπα, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.